Και επίσης είναι σίγουρα ένας άνθρωπος που χρειάζεται ψυχολογική υποστήριξη. Τότε μας είχε εξηγήσει τους λόγους που τον οδήγησαν να επιστρέψει στην ανδρική του φύση. Τελικά δεν τα κατάφερε να μείνει πιστός σε αυτή. Μπορεί να εξηγήσει κανείς την συμπεριφορά ενός ανθρώπου που αποφασίζει να αλλάξει το φίλο του για τρίτη φορά. Η Καρλώτα ή αλλιώς Χριστίνα επέστρεψε. Ο άνθρωπος που παρουσιάστηκε πριν από λίγο καιρό σε ρεπορτάζ τηλεοπτικής εκπομπής του Alter σαν Δήμος Μπαλτζής μιλάει σήμερα στο Φίλο Κεφτερό για την ολική επαναφορά στη φύση και εξηγεί γιατί το κάνει. Πώς αποφάσισε να αλλάξετε ξανά το φίλο σας? Κουφό εντελώς. Μα δεν έκανε καμιά αλλαγή μέχρι τώρα. Από το προηγούμενο, απλά δήλωσε την επιθυμία να αλλάξω. Αυτό δεν στάθηκε εφικτό, γιατί δεν ήταν αυτό που περίμενα. Μια αλλαγή που περίμενα στο μέγεθος και στο ποσοστό επιτυχίας που την ήθελα και έτσι αποφάσισα να μην κάνω τίποτα. Στάθηκε αδύνατο, όπως δηλώνει, να ξεπεράσει τα σωματικά μειονεκτήματα που θα είχε σαν άντρας απέναντι σε έναν άλλον άντρα. Με άλλα λόγια, δεν θα μπορούσε ποτέ να είναι ικανοποιημένος από τη σύγκριση με τη φυσική κατάσταση. Δεν ικανοποιούσε εμένα το αποτέλεσμα αυτό που μου έδινε ο γιατρός. Δηλαδή. Γιατί το αποτέλεσμα αυτό, συγκρίνοντάς το με το προηγούμενο, με την προηγούμενη κατάσταση, τη φυσική κατάσταση, θα ήταν κάτι άλλο που συνέχεια θα υπήρχε μια σύγκριση. Και αυτή η σύγκριση θα με ταλάνιζε και θα μου δημιουργήσει ψυχολογικά προβλήματα. Ο Δήμος Μπαλτζής, το νεαρό και όμορφο αγόρι που ξεκίνησε με πολλά όνειρα και φιλοδοξίες για μια καριέρα στο χώρο της ελληνικής μουσικής σκηνής, πέρασε πολύ εύκολα στο τερέν της γυναικείας φύσης. Το όνομα αυτής, Καρλώτα. Ακολουθούν σκανδαλώδεις εμφανίσεις, προκλητικές δηλώσεις, τραγούδια με υπονοούμενα. Η νέα ατραξιόν της νυχτερινής ζωής χαμογελά και θριαμβολογεί σε ένα παραλήρημα ειλικρίνειας και αντίδρασης. Νιώθεις διχασμένη και μοιρασμένη σεξουαλικά? Σεξουαλικά όχι, γιατί ξέρω πια τι θέλω. Κάποτε ίσως να είναι διχασμένη. Τώρα πια ξέρω τι θέλω. Μετά την αλλαγή φίλου που έχω κάνει, ξέρω καλά ποια είμαι και που βαδίζω και απαιτώ σεβασμό. Η μυρωδιά της βαριάς γυναικείας κολόνιας εξατμίζεται με τα χρόνια από το κορμί της Καρλώτας και το μέλλον της αντικατοπτρίζεται στον καθρέφτη συνείδησης σαν μετάνοια για όσα έκανε στον εαυτό της. Ο Δήμος επιστρέφει μαζί με το μυθιστόρημά του που φέρει το συμβολικό τίτλο «Το ποτάμι γύρισε πίσω». Ένας πανέμορφος έφηβος μεταμορφώνεται σε πεταλούδα της νύχτας παίρνοντας το όνομα Κάρλα. Τυφλωμένη από τα πλάνα φώτα του δρόμου, αντιλαμβάνεται την ψευδέστηση αυτή ως πραγματικότητα. Αναζητώντας την ολοκλήρωση, θα νιώσει τη λύθη να επέρχεται κάτω από τις λάμπες του χειρουργείου. Μετά από χρόνια, εκείνος ο ύφος ξυπνά μέσα της και ανακαλύπτει πως κάποιος του έχει κλέψει τη ζωή, τα όνειρα και το μέλλον. Η γυναίκα που βλέπει στον καθρέφτη του πρέπει τώρα να πάρει το δρόμο της επιστροφής και να ξαναβρει το αγόρι εκείνο που δεν είχε καταφέρει να γίνει άντρας. Θα δώσει την πρώτη του συνέντευξη σαν ποτάμι που γύρισε πίσω στην Τατιάνα Στεφανίδου και θα ενδιαφερθούν για αυτόν περιοδικά και τύπος. Τώρα που αντικρίζετε αυτή τη φωτογραφία, τώρα που την κοιτάτε, τι νιώθετε? Δεν νιώθω ότι δεν είμαι εγώ, ότι είναι κάποια φωτογραφία άσχετη, ότι δεν με αντιπροσωπεύει και δεν μπορώ να ταυτιστώ με αυτή τη φωτογραφία. Κι όμως, ο Δήμος ή η Καρλώτα δεν αντέχει, όπως δηλώνει σήμερα, τη μισή αλήθεια. Δεν επανήλθα και τόσο εύκολα, γιατί μου στήχησε πάρα πολύ όλο αυτό που συνέβη. Εάν το βλέπετε σε έναν άλλον άνθρωπο εσείς, πώς θα σας φαινόταν? Είναι μια προσπάθεια προσαρμογής. Είναι μια προσπάθεια το να βρω τον εαυτό μου. Και λειτουργώ με γνώμονα την καθαρότητα. Και καθαρότητα ονομάζω το ότι δεν παίρνω ναρκωτικά, δεν ζω σε έναν εφέλωμα. Προσπαθώ να ενταχθώ στο κοινωνικό περιβάλλον το οποίο με αποθεί συνεχώς. Προσπαθώ να μπω στο καλλιτεχνικό περιβάλλον, που και αυτό, και από αυτό έχω ένα εκτόπισμα. Δηλαδή, κάνω έναν αγώνα. Πέρα από τα επιχειρήματα που προβάλλονται από τον άνθρωπο με τις περισσότερες μεταλλάξεις φύλου, η ψυχολογική προσέγγιση αποκαλύπτει ένα πρόσωπο με κρίση ταυτότητας. Εδώ πρόκειται για μια διαταραχή
του φύλου, όπως λέγεται διαφυλική διαταραχή. Σε αυτή την διαταραχή καταλέγονται κάποια συμπτώματα, μια συμπτωματολογία. Το σύμπτωμα, το κυρίο σύμπτωμα είναι ότι το άτομο αισθάνεται μια μεγάλη δυσφορία με το φύλο του. Είναι διχασμένη προσωπικότητα, της αρέσει να προκαλεί, να συγκεντρώνει τα φώτα της δημοσιότητας με όποιο τίμημα. Κοιτάζεις και προσπαθείς να καταλάβεις. Η Καρλώτα δεν σκύβει το κεφάλι. Μιλάει αποφασιστικά και με ειλικρίνεια παραδέχεται ότι ακόμη και τώρα δεν γνωρίζει τι είναι. Δεν έχω καθορίσει το φίλο μου μέχρι πρότινος. Τώρα πρέπει να το πάρω απόφαση. Έχω πάρει μάλλον την απόφαση ότι θα ζήσω έτσι. Ασχέτως αν αυτό δεν ήταν και για μένα, γιατί είχα αρχίσει να κάνω κάποια άλλα όνειρα, κάποια άλλα σχέδια, βλέπω κάποιες άλλες δυνατότητες. Για αυτούς που τη γνωρίζουν καλά, η κίνησή της αυτή δεν εκνηδιάζει. Εκείνοι που τη γνωρίζουν λιγότερο σοκάρονται. Η νέα της μορφή επιβάλλεται βία. Είμαι μόνη μου στην ουσία στη ζωή και πρέπει να διαφυλάξω την ακυριότητά μου και να μπορώ να... Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι είναι μόνος σου. Εννοώ μόνος μου, περισσότερο πιο μοναχική. Δεν έχω οικογένεια, δεν πρόκειται να κάνω οικογένεια ποτέ, γιατί είναι επιλογή μου. Δεν πρόκειται να έχω ένα ερωτικό σύντροφο, γιατί είναι επιλογή μου, επειδή δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Και στην ουσία, αν χρειαστεί κάποτε να πάω στο νοσοκομείο, ξέρω ότι θα πάω μόνη μου. Η Καρλώτα, λίγο πριν προχωρήσει σε μια νέα επέμβαση, δείχνει να μην φοβάται τη χλέβη του κόσμου και την απόφασή της. Ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει, γιατί δεν έχει τις εμπειρίες που έχω εγώ. Και αυτό τον συγχωρώ, ό,τι για να πει. Συγχωρώ, ας πούμε, και έναν νεαρό, θα πει κάτι, και μια κυρία που θα της ξενήσει η παρουσία μου.